Χαίρετε, σας καλωσορίζω κι εγώ. Στην συνεδρία αυτή θα μιλήσουμε για καλές πρακτικές διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γιατί το συζητάμε αυτό? Γιατί βλέπουμε καθημερινά έργα του δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού τομέα ή κοινού ενδιαφέροντος να μην φτάνουν ποτέ στην υλοποίηση. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει η συνένεση της κοινωνίας. Και δεν υπάρχει συνένεση της κοινωνίας γιατί δεν έχουμε μάθει να συνεννοούμαστε και να συζητάμε μεταξύ μας. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι φταίει για όλα αυτά, θα μας βοηθήσουν να το ανακαλύψουμε οι τέσσερις εξαιρετικοί επαγγελματίες που έχουμε από την πρώτη γραμμή του κοινωνικού διαλόγου, που ελπίζουμε να όλοι μαζί να καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Πολύ σύντομα έχουμε την κυρία Μαρία Δημοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας στην Παπαστράτος, μια εταιρεία που ανήκει σε ένα κλάδο που έχει διωχθεί πολύ σκληρά, έχει βρεθεί κατηγορούμενος μονίμως. Και σήμερα η κυρία Δημοπούλου καλείται να επικοινωνήσει την εξέλιξη της εταιρείας, την μεταφορά της σε έναν άλλο κλάδο, από την καπνοβιομηχανία στην τεχνολογία. Μια διαδικασία προσαρμογής που δεν τη βλέπουμε κάθε μέρα και πρέπει να είναι συναρπαστική, εκτός από δύσκολη. Επιβεβαιώνω. Έχουμε την κυρία Ανθή Τροκούδη επίσης μαζί μας, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας στο Υπερταμείο, η επίσημα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Το Υπερταμείο έχει σε βασικό στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, μεγιστοποιώντας το όφελος για την κοινωνία. Δυστυχώς, στην αντίληψη πολλών συμπολιτών, έχει πάρει μια άλλη τέλος πάντων, εικόνα, εκείνη του ξεπουλήματος. Άρα και η κυρία Τροκούδη έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να καταφέρει να αλλάξει αυτή την οπτική και να πάμε σε κάτι πιο θετικό και παραγωγικό και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα είπατε τέλεια. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι. Έχουμε επίσης τον Αχιλέα Ιωκημίδη, Διευθυντή Βιωσιμότητας στη ΔΕΗ. Ο κύριος Ιωκημίδης εκπροσωπεί ένα οργανισμό που εκτός του ότι εδώ και χρόνια κάνει τη μετάβαση από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό, όχι τυπικά, αλλά μέσα στο μυαλό των γύρω και των μέσα, τώρα έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον τις γεωπολιτικές συνθήκες. Τις ελλείψεις στην ενέργεια, τις τιμές στην ενέργεια, και ένα επιπλέον ακόμα πρόβλημα, λες και δεν είχαμε αρκετά, στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές. Και έχουμε τέλος τον κύριο Γιάννη Μαλεγκάνο, CSR και Social Performance Director στην Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που διαχειρίζεται την εξόρυξη στην Ανατολική Χαλκιδική. Και αυτός έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, πολύ επιβαρημένο από προβλήματα του παρελθόντος, με ένα μακριά ιστορία με αντιδράσεις, συγκρούσεις, ενίοτε βίες και μια τοπική κοινωνία η οποία πριν ακόμα μπει σε αυτή τη θέση ήταν προκατηλημένη αρνητικά σε μεγάλο ποσοστό. Άρα και ο κύριος Μαλεγκάνος είμαι σίγουρος ότι δεν βαριέται ποτέ. Επιβεβαιώνω κι εγώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργακόπουλο, δυστυχώς, όπως είπε και ο Θάνος. Καθένας από εσάς μπορεί να απαντήσει με τη σειρά τις ερωτήσεις. Θα παρακαλέσω να κρατήσουμε τη διάρκεια του 1,5 λεπτού, του 90 δευτερολέπτων, για να προλάβουμε να τις καλύψουμε όλες. Πάμε λοιπόν στην πρώτη. Ο δημόσιος διάλογος δεν έχει παράδοση στη χώρα μας. Συνήθως η πρώτη επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν στη διαδήλωση. Πανό, ντουντούκα, μολότοφ μερικές φορές, ξύλο, ματ και όλα τα σχετικά. Και τώρα ξαφνικά πάμε και λέμε: γεια σας, ήρθαμε να συζητήσουμε. Και προφανώς δεν μας πιστεύει κανείς. Θεωρούν ότι τους κοροϊδεύουμε, ότι όλα αυτά είναι ένα κόλπο ακόμα για να τους τουμπάρουμε. Έχουν δίκιο που είναι δυσπιστοί. Όταν οι οργανισμοί ξεκινάνε το διάλογο, είναι ειλικρινείς τελικά, θέλουν πραγματικά να συζητήσουν ή το κάνουν προσχηματικά? Προσπαθούν απλά να βάλουν το τίκ στο κουτάκι της απέτησης και να πάνε παραπέρα. Και όταν τελικά μιλάμε, τους ακούμε, καταλαβαίνουμε τι λένε. Και αυτά που λένε, έχουμε την πρόθεση τελικά να τα υλοποιήσουμε και να πάμε σε συνένεση. Από πού να ξεκινήσουμε? Όπως θέλω. Πάμε με τον κύριο Μαλεγκάνο. Βεβαίως. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, οι οργανισμοί προβαίνουν πλέον σε διαβουλεύσεις και στο stakeholder engagement, όπως λέγεται, και για να τικάρουν το κουτάκι, αλλά και επειδή το θέλουν. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία προσεκτικά, με ειλικρίνεια και να γίνεται βάσει ενός σχεδίου. Και για να πιάσω την ερώτηση από την αρχή, δηλαδή αν αυτό γίνεται στη χώρα μας με τον τρόπο που πρέπει, γίνονται πολλά περισσότερα πράγματα σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ενδεχομένως δεν γίνονται ακόμα επαρκώς μεθοδικά. Τι εννοώ? Για να γίνει μια σωστή επαφή και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, χρειάζεται πρωτίστως, και μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι πάντα, μια αναλυτική καταγραφή τους. Ένα stakeholder mapping, όπως λέγεται συνήθως. Δηλαδή να καταγράψουμε
ποιοι ακριβώς είναι οι stakeholders. Και μιλώντας για μια εταιρεία για την οποία εργάζομαι στον εξωτερικό κλάδο με πολύ συγκεκριμένο έτσι, τοπικό αντίκτυπο και επίδραση, εκεί πρέπει να γνωρίζει κανείς από τον ιερέα, τον κοινοτάρχη, τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, μέχρι την περιφερειακή αρχή και την κεντρική κυβέρνηση. Οπότε, εφόσον γίνει μια αναλυτική καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικών εταίρων, μετά πάμε και φτιάχνουμε ένα συγκεκριμένο stakeholder engagement plan, ένα πλάνο επαφής και διαχείρισης των κοινωνικών εταίρων. Νομίζω εκεί είναι η αφετηρία, αγαπητέ Παύλο. Έχουν γίνει βήματα προόδου από πολλούς οργανισμούς στη χώρα, αλλά μπορούμε ακόμα να κάνουμε και περισσότερα πράγματα και φυσικά δεν εξαιρώ και την ελληνικός χρυσός από αυτό τον κανόνα, ας πούμε. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε. Κυρία Τροκούδη, πάμε σε εσάς. Συμφωνώ για το πρόσθεση που περιέγραψε ο συνάδελφος. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι αν γίνεται, δεν γίνεται, κρίνεται από το αποτέλεσμα. Γιατί τελικά μπορεί να συναντήσεις μια σειρά από φορείς, αλλά να κάνεις το πλάνο σου χωρίς να έχεις λάβει καθόλου υπόψη σου όλο αυτό το οικοσύστημα. Νομίζω ότι σε κάποια κομμάτια, τουλάχιστον εμείς τα τελευταία 2 χρόνια στη νέα στρατηγική του Υπερταμείου, όταν ξεκινήσαμε, είδαμε ότι πολύ σημαντικά έργα που αφορούν τις υποδομές της χώρας, λιμάνια κτλ. Κολλούσαν διότι τελικά δεν καθόταν κάποιος να το βάλει αυτό σε μια συστηματοποίηση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μια εταιρεία σαν εμάς, που μπορεί να προετοιμαστεί να παραχωρήσει ένα λιμάνι μέσω μιας θηγατρικής της, να μην λάβει υπόψη το σύνολο των stakeholders. Προφανώς, δεν μπορείς να κάνεις όλα όσα θέλουν οι stakeholders και σίγουρα και μεταξύ τους οι stakeholders πολλές φορές έχουν αντικρουόμενες ατζέντες, έτσι το ξέρουμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί απλά να δεις όλο αυτό το οικοσύστημα για να το δεις και να μην πας παρακάτω. Νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνει ένα βήμα. Είναι εδώ και ο Παναγιώτης ο Πιτσινιάγκας. Χαίρομαι που σε βλέπω. Πιτσινιάγκας, συγγνώμη, σου άλλαξα το επίθετο. Γιατί πρόσφατα όταν υλοποιήσαμε παρεμβάσεις στο Μοναστηράκι και έγινε ο σταθμός προσβάσιμος για μένα όπως πρέπει, θα με διορθώσει ο Παναγιώτης, όλο έγινε από την άποψη των χρηστών. Δεν πήγαμε εμείς να φτιάξουμε το σχέδιό μας κτλ. Ο Παναγιώτης, και χαίρομαι που είσαι εδώ γιατί σε βλέπω και μου δίνεις πάσα, ήταν αυτός που έκανε lead το έργο και ασχολήθηκε και μας έδωσε το input μέσα από μια μελέτη με όλες τις μορφές αναπηρίας. Άρα όλο το stakeholders κομμάτι ουσιαστικά αξιοποιήθηκε και το έργο που υλοποιήθηκε και πλέον είναι live, πραγματικά έγινε μέσα από τους ίδιους τους stakeholders που τους αφορά. Αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριε Δημοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς και για την ερώτηση. Είχε νομίζω 2 σκέλη. Το πρώτο είναι αν είμαστε ειλικρινείς και το δεύτερο αν υπάρχει δυσπιστία από την κοινωνία. Καλά, δυσπιστία υπάρχει. Ναι, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, δυστυχώς. Ανισχύει λοιπόν. Περισσότερο αν είμαστε ειλικρινείς και αν τελικά κάνουμε κάτι πραγματικά ή είναι προσχηματικό. Σωστά. Και το δεύτερο ήταν το κομμάτι της ειλικρίνειας. Δεν είμαστε πάντα ειλικρινείς, είναι η γρήγορη απάντηση. Mm-hmm. Και σαφώς, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μεγάλη δυσπιστία. Αυτά είναι δεδομένα. Πηγαίνοντας όμως λίγο πίσω, νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε και το εξής. Ο διάλογος επί της αρχής είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας, το γνωρίζουμε, διαβουλέψεις δίνουν συνήθως λύσεις. Άρα είναι και πάρα πολύ απαιτητικός ο διάλογος. Οπότε οφείλουμε, νομίζω, όλοι, ακόμα και σαν επιχειρήσεις, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να μελετήσουμε και λίγο οι ίδιοι. Τι θα πει διάλογος, ποιοι είναι οι κανόνες. Με μια πολύ απλή και μικρή έρευνα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί πλευρές έννοιες τι θα πει διάλογος και πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικός. Και το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπούμε στις συζητήσεις έχοντας περισσότερη διάθεση να ακούσουμε και λιγότερη διάθεση να μιλήσουμε. Αυτό το λέω όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, το λέω και για τα παιδιά μας, για την οικογένεια, γιατί ο διάλογος νομίζω ακουμπάει όλα τα. Είναι πολυεπίπεδο εργαλείο. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν θέλω όμως να είμαι αφοριστική. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι όλα είναι πολύ μαύρα και δεν υπάρχει πουθενά διάλογος και δεν συμβαίνει τίποτα. Και το λέω ερχόμενη και από μια εταιρεία που έκανε αυτό το μετασχηματισμό και θα φτάσω πολύ γρήγορα και εκεί. Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολύ μεγάλα έργα έχουν γίνει μέσα από διάλογο, με επιτυχία και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Και να πω και λιγάκι για το δικό μας το παράδειγμα.
ένας μετασχηματισμός τεράστιος, μία καπνοβιομηχανία που ήμασταν μέρος του προβλήματος, προφανές. Θα έπρεπε να έχουμε καθόλου θέση διαλόγου σε τραπέζια αντίστοιχα βιώσιμης ανάπτυξης ή ευκαιριών ή διαλόγου. Κάναμε το μετασχηματισμό μας. Ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξουν οι πόρτες και να μας δεχτούν και να μας ακούσουν και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει ουσία από πίσω και δεν είναι μόνο μία επικοινωνία, μία καμπάνια. Παρ' όλα αυτά προχωράμε με συνέπεια, προχωράμε χτίζοντας εμπιστοσύνη και τελικά οι πόρτες ανοίγουν, ο διάλογος ξεκινάει και παίρνουμε νομίζω και εμείς και δίνοντας πίσω αλλά και παίρνοντας αυτό που μας αναλογεί ούσα μια εταιρεία που έκανε αυτό το μεγάλο μετασχηματισμό και έχοντας ως επίκεντρο όχι τα κέρδη, γιατί τα πηγαίναμε εξαιρετικά, ήμασταν πρώτοι, αλλά τη βιώσιμη ανάπτυξη και το αύριο. Και νομίζω το άκουσα και από τον κύριο Πιτσινιάγκα, για να το πω σωστά, πριν και χάρηκα πολύ. Είμαστε από τους οργανισμούς που θέλαμε να σταματήσουμε να υπάρχουμε και το κάναμε. Οπότε είμαι και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ακημέδη. Ναι. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι χάρηκα που μέσα σε όλους αυτούς τους μυθικούς που ανέφερε ο Καθάνος που είναι εδώ πέρα, αναφέρθηκε και το όνομα από ένα προηγούμενο στο πάνελ του Νικήτα του Λιωναράκη. Και συγκινήθηκα διότι σημαίνει ότι εδώ πέρα με τη μνήμη του Νικήτα και πόσα έχει κάνει για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και έφυγε έτσι γρήγορα και άδικα, ένιωσα ότι είμαι μέσα σε ένα crowd το οποίο είναι στη σωστή μεριά. Τώρα να πω γιατί δεν είμαι. Λίγα λόγια, πιστεύω ότι ο διάλογος αυτός μπορεί είτε να είναι ειλικρινής, είτε να είναι ουσιαστικός, είτε να υπάρχουν διαφόρων ειδών διάλογοι που δίνονται, είτε προσχηματικός κλπ. Για τη ΔΕΗ και για την ιστορία της δεν θα μπορούσε να είναι ανειλικρινής για το λόγο του ότι η ΔΕΗ έχει μονάδες, όπως γνωρίζετε, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιφέρειες όπως η Δυτική Μακεδονία κλπ. Που ουσιαστικά η ΔΕΗ είναι κυρίως η ΔΕΗ και πολύ λίγα πράγματα γύρω από τη ΔΕΗ. Οπότε με μια ιστορία 70 χρόνων και με δραστηριότητα πολύ έντονη που έχει μεγάλη επίδραση στο οικοσύστημα, είτε αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία, είτε αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον, για να μπορέσεις να συνεχίσεις να λειτουργείς, πρέπει να είσαι άρρηκτα συνυφασμένος με την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία δουλεύει σε σένα, έμεσα ή άμεσα. Η τοπική κοινωνία ζει το στο περιβάλλον το οποίο εσύ αξιοποιείς ή και εκμεταλλεύεσαι. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εκεί που λειτουργήσαμε και λειτουργούσαμε έπρεπε να έχουμε ζωντανό, ανοιχτό, άμεσο διάλογο με την τοπική κοινωνία. Θεσμοθετημένα μέσα από φορείς, μέσα από συνδικάτα εργαζομένων και που συνδυάζουν και τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία γινόταν και γίνεται πάρα πολύ έντονος και ουσιαστικός διάλογος ουσίας. Με σκοπό, όπως είπα, η τοπική κοινωνία να σε θέλει εκεί και να μπορείς και εσύ σαν επιχείρηση να αναπτύσσεσαι εκεί. Επίσης, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, επενδύουμε σε έργα ΑΠΕ και χτίζουμε έργα ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών, όχι εκεί μόνο που είχαμε δραστηριότητα, αλλά και σε άλλες περιοχές, σε νησιά που δεν είχαμε αναπτύξει είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά πάρκα και εκεί πέρα ξεκινάμε με διάλογο ουσιαστικό για να μπορέσει να μην υπάρχει δυσπιστία όσο το δυνατόν και να εξηγήσει στην τοπική κοινωνία τη σημασία αυτής της μετάβασης κλπ. Έτσι ώστε να μπορέσει και η τοπική κοινωνία να υποδεχτεί ουσιαστικά με τον καλύτερο τρόπο αυτή την νέα εγκατάσταση και τη νέα λειτουργία. Νομίζω κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν εργαλεία τώρα σαν ΔΕΗ τώρα κάνουμε στο πλαίσιο και της νέας μας έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης κάνουμε την αναγνώριση και προτεραιοποίηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης με τη νέα του διάσταση του double materiality, δηλαδή της διπλής επίδρασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε πώς επιδρούμε εμείς στο οικοσύστημά μας με τη λειτουργία μας αλλά και πώς το οικοσύστημα επιδρά σε εμάς και πώς αυτή η επίδραση ουσιαστικά αντανακλάται και στα χρηματοοικονομικά μας στοιχεία. Για να μπορέσεις να κάνεις ένα σωστό double materiality που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις τώρα, πρέπει να ξεκινήσεις ένα καλό, δομημένο
διάλογο, engagement με τους stakeholders για να μπορέσεις να βγάλεις ουσιαστικά τα σωστά συμπεράσματα, να μιλήσεις με τους σωστούς ανθρώπους, γίνεται ένας σωστός και ουσιαστικός διάλογος, διότι ουσιαστικά πλέον ο stakeholder κοινωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορεί ουσιαστικά μέσα από την τοποθέτηση και από την ιεράρχηση που θα σε βοηθήσει να δώσεις στα θέματα σου, βιώσιμης ανάπτυξης, ουσιαστικά να χαράξει μαζί σου, να συγχαράξει μαζί σου τη στρατηγική σου βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού. Οπότε είναι απαραίτητος αυτός ο διάλογος, πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ ουσιαστικός και αν γίνει σωστά θα κατευθύνει και την επιχείρηση με το καλύτερο τρόπο στη μετάβαση που χρειάζεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ακημίδη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ας πούμε λοιπόν ότι τα αρμόδια στελέχη, αυτά που ασχολούνται με την επαφή με την κοινωνία, έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν κάνει το σχεδιασμό τους, ξεκινάνε να υλοποιήσουν. Κάπου στο δρόμο χρειάζεται υποστήριξη του οργανισμού. Μοιραία, ακόμα και τα τμήματα που φαίνεται ότι είναι άσχετα με την επαφή με την κοινωνία, τελικά δεν είναι. Και η παραγωγή και οι προμήθειες και το ανθρώπινο δυναμικό, όλοι έχουν σχέση. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, η διοίκηση της εταιρείας, η ιδιοκτησία, ανάλογα με τη μορφή. Εκεί την έχουμε την υποστήριξη. Ή οι άνθρωποι αυτοί που καλούνται να επικοινωνήσουν με την κοινωνία τελικά είναι μόνοι τους και καταλήγουμε να επαληθεύουμε την κοινωνία για τη δυσπιστία της και να εκτιθέμεθα ακόμα χειρότερα σε οργανισμοί. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Παύλο. Αν υπάρχει τελικά δηλαδή η εσωτερική κουλτούρα, αν το καταλαβαίνουν όλοι, απλά είμαστε οι γραφικοί που πάνε και μιλάνε με τους απ' έξω και οι υπόλοιποι λένε εντάξει, με τι ασχολούνται. Είναι μια πολύ, πολύ καλή και εύστοχη ερώτηση. Θα έλεγα πως εξαρτάται για ποιο κλάδο και ποιο οργανισμό μιλάμε. Έτσι, εγώ θα μιλήσω από τη δική μου οπτική γωνία και για τα projects και τους οργανισμούς για τους οποίους έχω εργαστεί. Και πάλι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τεράστια βήματα πρόοδος σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά προφανώς υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ουσιαστικά η εύστοχη αυτή ερώτηση αφορά στο αυτό που θα λέγαμε integrated stakeholder engagement, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους, όπου προφανώς συμμετέχει το αρμόδιο τμήμα της εταιρικής υπευθυνότητας, των επαφών με την τοπική κοινωνία, όπως θέλετε πείτε το, αλλά δεν γίνεται και ειδικά σε μια μεταλλευτική εταιρεία να μην συνεργάζονται και τα άλλα τμήματα. Το περιβάλλον, για παράδειγμα. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω στο κοινό και παλιούς συναδέλφους. Τα operations. Γιατί οι stakeholders θέλουν είτε να λάβουν ανατροφοδότηση, είτε να δώσουν σχεδόν για οτιδήποτε αφορά στα εταιρικά ζητήματα. Περιβάλλον, κοινωνικές επενδύσεις, λειτουργίες, θέσεις εργασίας προφανώς, προμήθειες. Επομένως, είναι απαραίτητο αυτό το integration όλων των functions ενός οργανισμού. Και θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε και δουλεύουμε στον ελληνικό χρυσό. Έχει ξεκινήσει δηλαδή συστηματικά να γίνεται αυτό το integration, κυρίως μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνικού. Αλλά εκεί πέρα έρχονται και κουμπώνουν και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτό θα είναι κλειδί στο να αποκατασταθεί αυτό που ρωτάς και εσύ, Παύλο, το όποιο έλλειμμα αξιοπιστίας υπάρχει προς την εταιρεία, προς τον μεταλλευτικό κλάδο, προς τον επιχειρηματικό κόσμο εν γέννη, που υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας, ακριβώς γιατί, όπως λέγαμε στην προηγούμενη ερώτηση, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι πράγματα γίνονται απλώς για να τικάρουμε κουτάκια και γιατί υπάρχει μια υστεροβουλία κτλ. Κτλ. Και θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι ακόμα και αν κάνει κανείς κάποιες έτσι μοναδιές, θα τις έλεγα, δράσεις, δηλαδή μια διαβούλευση όπως κάναμε πρόσφατα εμείς ή κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει και ένα στοιχείο να τικάρω το κουτάκι, αλλά για να γίνει αξιόπιστο στους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Και εδώ έρχεται αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το σχέδιο επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους, το Stakeholder Engagement Plan, το οποίο είναι αναλυτικό, συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων και φυσικά έχει μια τεράστια, θα πρέπει να έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου. Στη δική μας περίπτωση υπάρχει ένα βάθος 25 ετίας στο σχεδιασμό αυτό, όπου είναι και ο κύκλος της ζωής των μεταλλείων με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Μάλιστα. Κυρία Δημοπούλου, μας υποστηρίζει ο οργανισμός ή είμαστε μόνοι μας? Είμαστε πολύ τυχεροί, τουλάχιστον στο υπερταμείο, στην ατζέντα του ίδιου του CEO είναι πολύ ψηλά όλα αυτά τα θέματα και αφιερώνει και προσωπικά χρόνο.
Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ είναι ότι εγώ δούλευα 23 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και πριν 2 χρόνια αποφάσισα να περάσω σε αυτό το υβρίδιο που είναι μια ιδιωτική εταιρεία που από κάτω έχει τις εταιρείες του δημοσίου. Θέλω να πω πως και εδώ δίνω μεγάλο credit στις ΔΕΚΟ, είτε έτσι γιατί τα έφερε η ζωή, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ανάλυση, κάποιος πρέπει να γράψει ένα βιβλίο. Πραγματικά, οι εταιρείες του δημοσίου, τουλάχιστον αυτές που είναι στο δικό μας χαρτοφυλάκιο, τον διάλογο με τους stakeholders, πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουν όπως το περιγράφεται ή όπως το έχουμε συνηθίσει στον ιδιωτικό τομέα, σε ένα τεράστιο εξελόχαρτο ή whatever, αλλά πραγματικά είναι κομμάτι του operational way of living. Δηλαδή, οι ίδιοι stakeholders καταρχήν δεν τους αφήνουν να λειτουργήσουν, οπότε θα έρθουν οι stakeholders σε σένα και στην πορεία βλέπεις ότι σε επίπεδο διοίκησης, ο CEO του ΟΚΑ που είναι εδώ και η συναδελφός μου, που είναι η λαχαναγορές και χθιός όλες της χώρας, στην καθημερινότητά του έχει να συναντήσει stakeholders και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Άρα νομίζω ότι είναι ένα από αυτά που το δημόσιο τομέας, η ΔΕΚΟ, συγκεκριμένα, πραγματικά πρωτοπορούν. Αν όλο αυτό έρθει μαζί με μια διάθεση διοίκησης ψηλά, όπου το οργανώσει και το βάζει κάτω από μια στρατηγική, θεωρώ ότι αρχίζει το γλυκό και δεν είναι πολύ καλύτερα και μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να γίνει και πιο νόστιμο. Κυρία Δημοπούλου. Εξαιρετικά. Να πω το εξής. Θεωρώ καταρχάς ότι το πιο σημαντικό κοινό stakeholders για μια εταιρεία που είναι στην κατηγορία που είμαστε εμείς, που εμείς συνομιλούμε σήμερα, είναι το εσωτερικό κοινό. Άρα, ξεκινάμε από τα βασικά. Εάν οι άνθρωποι σου δεν έχουν καταφέρει να πιστούν ότι ο μετασχηματισμός που κάνεις ή τέλος πάντων αυτό που παράγεις δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο γίνεται, αν δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ανθρώπους μέσα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές μας, θεωρώ επί της αρχής είναι αποτυχημένη η προσπάθεια και το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η πιο σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνεται είναι καταρχάς, και αυτό είναι κάτι που έγινε με μεγάλη προσπάθεια και συνέπεια στην Παπαστράτος. Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Φανταστείτε τώρα να είναι μια εταιρεία η οποία τα κέρδη της είναι στο Θεό, ήμασταν νούμερο ένα καπνοβιομηχανία, και να έρχεται ξαφνικά ο επικεφαλής και να σου λέει: τι καλά που τα κάνετε, ξεχάστε το, θα τα κάνετε τελείως διαφορετικά. Αυτό λοιπόν είναι, πραγματικά έχει φέρει μια μεγάλη αναστάτωση. Όμως, εκεί έγινε και μια αναγνώριση ότι το όραμα ενός ανθρώπου, ο Χρήστος Χαρπαντίδης που ηγήθηκε του μετασχηματισμού, δεν έφτανε μόνο το όραμά του. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έπρεπε να διαχειριστεί ήταν να πάρει μαζί του άλλους 1000 ανθρώπους και να πιστέψουν ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας με αυτούς τους ανθρώπους, τους κάναμε τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές, τους δώσαμε, τους δίνουμε, γιατί ακόμα είμαστε σε μετασχηματισμό. Και νομίζω η κυρία Καγκάκη είπε πριν ότι όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι είναι τρομερά μεταβαλλόμενο το περιβάλλον. Άρα, ό,τι και να λέμε σήμερα, αύριο πρέπει να προσαρμοστεί, αύριο μπορεί να αλλάξει. Τους παίρνουμε λοιπόν καθημερινά μαζί, τους δίνουμε εκείνο το αφήγημα που πρέπει να γνωρίζουν για να το πιστέψουν οι ίδιοι και να μπορούν αύριο να συνδιαλεχθούν και εκείνοι. Γιατί stakeholders είναι οι επίσημοι, είναι το κράτος, είναι οι φορείς, είναι οι επιχειρήσεις, αλλά είναι και πολύ μικρότερες κυψέλες στις οποίες όλοι μεταφέρουμε απόψεις. Άρα, εγώ αντιστρέφω την ερώτηση και κλείνω εδώ. Το πιο σημαντικό είναι οι εσωτερικοί stakeholders, οι άνθρωποι με τους οποίους κάθε μέρα μοιραζόμαστε αυτό το όραμα. Και αν αυτοί είναι σωστά ενημερωμένοι, τότε ναι, μπορούν να μιλήσουν και σε όλους τους εξωτερικούς και να περάσουν το αφήγημα και την κατεύθυνση. Καταπληκτικά. Κύριε Γιμίδη. Θα πάνε τόσο καλά οι προλαλήσαντες που τι να πω τώρα. Είναι ένα τεράστιο. Ναι. Είναι το χάος και εσωτερικά. Ναι, ναι. Τόσο κόσμο, τόσο σκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα. Τα είπε και πολύ καλά η Ανθή που είπε και για τις πρώην ΔΕΚΟ κλπ. Που ουσιαστικά και εγώ αυτό το ανακάλυψα πόσο οι δομές υπήρχαν μέσα στην εταιρεία. Μπορεί να μην ήταν σε ένα εξελόχαρτο κλπ. Ή να μην γινόντουσαν όσο σωστά μπορεί να τα χτίσει μια επιστημονική ομάδα, μια. Αλλά πόσο όλος αυτός ο διάλογος γινότανε και πόσο σωστά είπατε ότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό stakeholder που είναι οι εργαζόμενοι. Ένα πρόβλημα που εγώ είδα στη ΔΕΗ και διαπίστωσα είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη σύνδεση της περιφέρειας με τη διοίκηση κεντρικά. Σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, ο οποίος έχει και πολλές θυγατρικές κλπ. Είναι διάσπαρτος όλη την Ελλάδα. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει μέσα η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση εσωτερικά μέσα στον οργανισμό. Υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες ενσωμάτωσης, κουλτούρας,
effective stakeholder διαλόγου, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο τη σημασία αυτού του πράγματος. Ενδεχομένως κάποιοι, ανάλογα τις θέσεις τους, του πού βρίσκονται και το πόσο κοντά είναι, ας πούμε, στην κοινωνία, μπορεί αυτό να αντιλαμβάνονται καλύτερα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται. Το να μπορέσεις σε ένα μεγάλο οργανισμό, σε μια εταιρεία, να δημιουργήσεις μια, να ενοποιήσεις καταρχήν αυτή την κατάσταση εσωτερικά και να διαμορφώσεις μια ενιαία κουλτούρα σύμφωνη, βοηθάει πάρα πολύ στο acceleration και στην επίτευξη όλων αυτών των οποίων λέμε. Ήθελα να πω επίσης ότι για να πετύχει ένας τέτοιος διάλογος πρέπει να μην καταρχήν υπάρχει δυσπιστία, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να πείσεις ότι υπάρχει ένα κοινό συμφέρον, δηλαδή αυτό που λέμε creating shared value, δηλαδή να μπορέσεις να δείξεις ότι διαμοιράζεις το όφελος της αξίας στην επαφή μας εμείς και με τους εργαζόμενους και με την κοινωνία την τοπική, επειδή έχουμε συμφέροντα τα οποία είναι πραγματικά πάνε παράλληλα και πάνε μαζί, αντιλαμβάνονται το συμφέρον τους να συμμετέχουν και πώς το συμφέρον και της επιχείρησης είναι και συμφέρον δικών τους κλπ. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια, να δείχνεις πάντα ότι αυτό το οποίο συνδημιουργείς μαζί τους έχει πραγματική επίδραση και αντίκτυπο, ώστε να μην νιώθουν ότι χάνουν χρόνο και να νιώθουν ξεκάθαρα ότι έχουν μέρισμα σε αυτή την αξία που δημιουργείται. Από την ώρα που βλέπουν και παίρνουν μέρισμα της αξίας, τότε είναι όλο και περισσότερο on board και είναι όλο και περισσότερο εύκολο να προχωρήσεις και σαν επιχείρηση αλλά και σαν κοινωνία μαζί. Αυτά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ, κύριο Ακημίδη. Πάμε παραπέρα. Έχουμε από τη μία την κοινωνία η οποία δυσπιστεί. Για να λέμε την αλήθεια, ο δημόσιος διάλογος και το stakeholder engagement στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, για να μην πω και παρά έξω, είναι σε βρεφική ηλικία επίοικος και είμαι σίγουρος ότι αν σταματήσουμε ένα περαστικό στον δρόμο και το ρωτήσουμε τι είναι στο stakeholder engagement, θα μας κοιτάει περίεργα. Τολμώ να πω ότι αν ρωτήσουμε και στελέχη οργανισμών εκτός αντικειμένου τι είναι, μπορεί επίσης να μας κοιτάνε περίεργα. Από την άλλη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι πιέζουν όλο και περισσότερο. Και καλά κάνουν. Και εμείς είμαστε κάπου ανάμεσα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κοινωνία, να την πείσουμε ότι αξίζουμε να μας δώσει την ευκαιρία και μετά να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και από την άλλη να ικανοποιήσουμε τις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πώς προχωράνε τα πράγματα, αυτό το περιβάλλον πώς εξελίσσεται, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι τάσεις, τι πιστεύετε ότι αλλάζει όσο προχωράμε και με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να προσαρμοστούμε και να ικανοποιήσουμε και τις δύο πλευρές. Ναι, πάμε την ίδια σειρά, κύριε Μαλεγκάνο. Θέλετε, όπως ναι, όπως θέλετε. Να πάμε ανάποδα. Ευχαριστώ. Να πάμε από τον κύριο Ακημίδη. Ωραία. Δεν ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί νόμιζα ότι θα ακούσω και θα έχω να πω πάνω στους συναδέλφους, οπότε δεν πειράζει, θα κάνω μια... για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είπατε, ας πούμε, EBRD, για να πάρουμε δάνειο, είχαν συγκεκριμένο άξιον ότι πρέπει να ενισχύσουμε τι κάνουμε σε επίπεδο stakeholder engagement. TCFD, το TCFD δεν ξέρω αν το γνωρίζετε περισσότερο, είναι ένα πολύ σημαντικό initiative, πλατφόρμα αμερικάνικη που ουσιαστικά σου συνδέει κλιματικά σενάρια και πώς τα κλιματικά σενάρια έχουν impact, ιδίως σε εταιρείες σαν τη ΔΕΗ. Τα κλιματικά σενάρια πώς επηρεάζουν ουσιαστικά τα financial results κλπ. Το TCFD λοιπόν που εμείς έχουμε πατήσει απάνω σαν ΔΕΗ γιατί μας βοηθάει σε αυτή τη μετάβαση, ένα από τα actions τα οποία έχει και μας ζητάει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το διάλογο κλπ. Με την κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που είπες, Παύλο μου, ότι για να μπορέσεις πλέον να αντλήσεις κεφάλαια, ESG κεφάλαια κλπ, πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι σε απόλυτη σύνδεση και όχι αποκομμένος. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι όλα τα θέματα sustainability είναι θέματα οικοσυστήματος, αλυσίδας αξίας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΔΕΗ θα γίνει βιώσιμη, αλλά δεν θα γίνει παπαστράτος. Δηλαδή, πάμε χέρι-χέρι. Όλα είναι ένα αλυσίδα αξίας. Το due diligence που θα γίνει για τις αλυσίδες αξίας οδηγεί τον ένα να συμπαρασύρει τον άλλον και είναι όλα αυτά χτισμένα έτσι.
ώστε να μπορείς εσύ για να αποδείξεις ότι είσαι πράσινος, να πρέπει να φέρεις το τραπέζι, να πρασινίσεις και όλη την αλυσίδα αξία σου. Και δεν ξέρω αν απαντάω σε αυτό που ρώτησες περισσότερο, είναι ότι... και το CSRD ακριβώς βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή όλο πλέον το πλαίσιο αρχίζει και μας αναγκάζει και το regulation που υπάρχει να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Το reporting επίσης, δεν το ανέφερα πριν, η υποχρέωση των επιχειρήσεων να κάνουν ένα σωστό reporting, να δίνουν το sustainability report, όλη αυτή η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και η πίεση για όλο και περισσότερο, τα funds όλο και όλοι οι μέτοχοι μας, εμάς και όλες οι επιχειρήσεις μεγάλες, πιέζουν για περισσότερη πληροφόρηση. Δείκτες, ακούτε από εδώ, ESG δείκτες, GRI δείκτες, όλο δείκτες. Όλη αυτή η πίεση που γίνεται, ουσιαστικά εξυπηρετεί τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Όταν υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία περισσότερη και πίεση ουσιαστικά ώστε να βλέπουν όλοι οι stakeholders απ' έξω τι γίνεται μέσα στην εταιρεία, πώς σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι κάνουμε σε θέματα gender equality, τι κάνουμε σε θέματα, πώς αντιδρούμε σε θέματα καταγγελιών, τι κάνουμε για το περιβάλλον, τι κάνουμε με το waste, τι κάνουμε με τα νερά μας, τι κάνουμε με τα αποβλητά μας. Όλη αυτή η πίεση η οποία συντελείται ουσιαστικά διαμορφώνει συνθήκες ειλικρίνειας και αξιοπιστίας με τους stakeholders, είτε είναι επενδυτής για να επενδύσει σε σένα, είτε είναι κοινωνία για να μπορέσει να δουλέψει και να εργαστεί σε σένα εργαζόμενος ή να πάρει ένα σπίτι κοντά στις μονάδες σου και να χτίσει και να ζήσει δίπλα στις μονάδες σου. Θέλω να πω, το reporting είναι ένα βασικό εργαλείο το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει το πλαίσιο έτσι ώστε αυτός ο διάλογος να είναι πιο ειλικρινής και να μπαίνει σε αυτόν τον διάλογο άφοβα. Είμαι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που είπε ο κύριος Ιωακιμίδης. Είναι, νομίζω, στη σωστή κατεύθυνση. Και ενώ δεν είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, κακός, για αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη χρονική στιγμή, έχω αισιοδοξία. Γιατί θεωρώ, καταρχάς, ότι όλοι το αναγνωρίσαμε, το βλέπουμε, υπάρχουν προβλήματα. Οι μεγάλοι οργανισμοί, να μιλήσω για τον δικό μου, πολύ ξεκάθαρα είπε, είμαι μέρος του προβλήματος και θέλω να γίνω μέρος της λύσης και πρέπει να βρω και να ψάξω να δω πώς θα το πετύχω αυτό. Άρα, βλέπουμε πια το πρόβλημα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όπως κρυβόμασταν παλαιότερα. Μοιραζόμαστε αποτυχίες. Άλλο ένα πράγμα ακόμα για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη για την Παπαστράτος. Μοιράζεται και τις αποτυχίες. Δεν λέει μόνο τα σωστά και τα καλά και τι ωραία που έχουν πετύχει αυτό το KPI και αυτό το KPI. Λέει πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε στο θέμα του gender equality σε θέματα management team γυναικών. Το δουλεύουμε και θα έρθουμε σε εκείνη τη θέση που θα πρέπει να είμαστε. Άρα είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της αναγνώρισης και του λάθους. Το reporting τώρα που βοηθά. Είναι πάρα πολλά τα εργαλεία. Είναι άπειρο το regulation που έρχεται. Να σας πω όμως και εδώ το αισιόδοξο. Στην Ελλάδα, σε σχέση με τα Βαλκάνια, είμαστε ήδη αρκετά καλά. Οπότε και αυτό είναι νομίζω κάτι που πρέπει να μείνει εδώ, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά δεν είμαστε οι τελευταίοι, που συνήθως ήμασταν οι τελευταίοι σε πάρα πολλά επίπεδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Άρα λοιπόν, έχουμε τα εργαλεία, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας να τα καταλαβαίνουν τα εργαλεία. Και πρέπει για μένα το τελευταίο πολύ πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει, όχι το τελευταίο, ένα από τα πρώτα, είναι το σωστό, είναι να εκπαιδεύσουμε και την κοινωνία. Και εμείς οι μεγάλοι, που οφείλουμε να δίνουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, γιατί είμαστε μεγάλες εταιρείες, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τις μικρότερες και τις μικρομεσαίες, που πάρα πολύ γρήγορα θα έρθει όλο αυτό το regulation σε εκείνες. Και δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί ένα κομμωτήριο ή κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή να αντιληφθεί τι είναι αυτό που έρχεται. Όχι. Και οφείλουμε να το κάνουμε, να επενδύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να βοηθήσουμε την κοινωνία. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους προηγούμενους δύο ομιλητές. Εγώ βλέπω και τις τάσεις και την ανάγκη σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το κομμάτι της διαφάνειας που σχετίζεται με το reporting. Το reporting σε βοηθάει λίγο και να οργανωθείς και εσωτερικά. Φέτος θα είναι η πρώτη φορά, γιατί μέχρι παραδοσιακά στο δικό μας το χαρτοφυλάκιο οι εισηγμένες συντάσσανε απολογισμούς βιωσιμότητας. Πέρσι βάλαμε άλλες δύο εταιρείες στο παιχνίδι. Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που όλες οι 10 του χαρτοφυλακίου θα εκδώσουν απολογισμό βιωσιμότητας. Είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί πραγματικά οφείλουμε προς τον πολίτη να τον ενημερώνουμε το φορολογούμενο, έτσι, να τον ενημερώνουμε τι κάνουμε. Άρα νομίζω ότι αυτό και μας συγγυρίζει και αρχίζει και χτίζει την εμπιστοσύνη.
Παράλληλα, το δεύτερο επίπεδο είναι το κομμάτι των data. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που συζητάμε να είναι λίγο data-driven. Προσπαθούμε εμείς να το συστηματοποιήσουμε. Σε ένα επίπεδο έχουμε φτιάξει μια δική μας ερευνητική μεθοδολογία σε συνεργασία με εταιρεία που συνεργαζόμαστε και μετράμε κάθε χρόνο την εμπιστοσύνη του πολίτη, ο οποίος 1.100 άτομα κάθε φορά μπαίνουν μέσα στην έρευνα διαφορετικά τυχαία και μας κρίνουν πάνω σε συγκεκριμένα έργα. Οπότε έχουμε βάλει ένα benchmark στον εαυτό μας πώς ανεβαίνουμε κάθε χρόνο. Και αυτό που θα ξεκινήσουμε φέτος, που είναι ένα εργαλείο που είναι από το εξωτερικό, θα προσπαθήσουμε σε μεγάλα έργα να λειτουργήσουμε σαν ένα citizen lab, δηλαδή σε πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού μιας πόλης, μπορεί να είναι 20, 30, 40 χιλιάδες άτομα, να πάρουμε την άποψή τους για ένα έργο που πρόκειται να γίνει. Όλο αυτό μας δίνει το φως του των data και όχι αν είναι αυτό που λέω εγώ καλό ή ο διπλανός μου ή οτιδήποτε. Αυτά. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με τους συναδέλφους. Οι τάσεις είναι ακριβώς αυτές. Δηλαδή, σε μία φράση, οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια ESG, για να το πακετάρουμε έτσι, που είναι και ένα ακρονίμιο που φοριέται πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια. Και με την αφορμή να σας πω ότι κάναμε εμείς στο πλαίσιο της συνεργασίας με την EBRD, που αναφέρθηκε και νωρίτερα, η οποία, και σας το λέω έτσι μετά λόγου γνώσεως, είναι μακράν το πιο αυστηρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ό,τι αφορά στα κριτήρια ESG, που προαπαιτεί για να μπορέσει να επενδύσει με τον οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε project και σε οποιοδήποτε operation. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε το φθινόπωρο του 2021 και κάναμε μια εκτεταμένη προδιαβούλευση με όλο το φάσμα των τοπικών κοινωνικών εταίρων, γιατί εκεί εστιάζουμε, τονίζω, ως εξορρυκτικός κλάδος και μεταλλευτική εταιρεία προφανώς. Και συλλέξαμε και πήγαμε να ακούσουμε, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ακούει κανείς προσεκτικά, με ειλικρίνεια, να ακούει. Καταγράψαμε όλη την ανατροφοδότηση από την τοπική κοινωνία, η οποία μετά αξιοποιήθηκε για την προετοιμασία μιας συνολικής και πάρα πολύ αναλυτικής μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, που υπερβαίνει κατά πολύ τα περιεχόμενα της απαραίτητης κατά νόμο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ΜΠΕ, όπως είναι γνωστή κοινώς, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα. Δηλαδή, έχουμε μία μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων και έχουμε όλα τα πλάνα διαχείρισης. Δηλαδή, έχουμε εντοπίσει αρνητικές και θετικές επιδράσεις και τι θα κάνουμε για αυτές και πώς προφανώς θα ενισχύσουμε και τις θετικές επιδράσεις. Με όλο λοιπόν αυτό το υλικό, πήγαμε και κάναμε μετά την κανονική τη μεγάλη διαβούλευση πέρυσι το καλοκαίρι, πάλι με τους ίδιους κοινωνικούς εταίρους και ακόμη περισσότερους, για να συζητήσουμε πλέον επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και για να επανέλθω λίγο στο αρχικό ερώτημα, τι γίνεται με αυτό. Δεν σας κρύβω ότι κατηγορηθήκαμε και για αυτό που ήδη συζητήθηκε, ότι μας είπαν κάποιοι, ωραία, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνατε, ήρθατε εδώ, μας μιλήσατε, γιατί θέλετε να πάρετε λεφτά. Και μετά θα φύγετε. Η απάντηση φυσικά ήταν βεβαίως γίνεται και για αυτό και για να τικάρουμε το κουτάκι όπως λέγαμε και νωρίτερα, το οποίο δεν είναι κακό επί της αρχής, αλλά δεν είναι κακό αν δεν είναι μόνο αυτό. Και τώρα καλούμαστε να αποδείξουμε και αποδεικνύουμε εδώ και ένα χρόνο ότι αυτό έχει μία συνέχεια, γιατί πλέον εφαρμόζουμε συστηματικά σχεδόν σε καθημερινή βάση το πλάνο επαφών, το σχέδιο επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους. Και να προσθέσω και το εξής, ότι δεν είναι μόνο αυτό που μπαίνει στο εξελόφυλλο, όπως εύστοχα είπανε πριν οι συνάδελφοι, είναι και μία σειρά άλλων επαφών μη προγραμματισμένων, ad hoc, που γίνονται συνέχεια, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω SMS, με οποιοδήποτε τρόπο, που και αυτό είναι stakeholder engagement. Έτσι. Είναι και αυτό και πολύ σημαντικό κιόλας. Επομένως, για να ολοκληρώσω, είναι κάτι που, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως οργανισμός. Δεν έχει προηγούμενο, εξ όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον στα ελληνικά, έτσι, μεταλλευτικά πράγματα. Και θέλουμε να το εντείνουμε. Δεν θέλουμε απλώς να εφαρμόζουμε αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε απέναντι στον νόμο και το κράτος και στους δανειστές μας και επενδυτές μας. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Για να αποδείξουμε ακριβώς ότι είμαστε ειλικρινείς στην προσέγγισή μας σε ό,τι αφορά στις επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους και έχει σημασία, το είπες λίγο και εσύ Παύλο στην αρχή, ότι είναι μια πονεμένη ιστορία ελληνικός χρυσός. Έχει υπάρξει μια πάρα πολύ διχασμένη τοπική κοινωνία. Τα πράγματα πηγαίνουν σαφώς πολύ καλύτερα και θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό χωρίς καμία διάκριση και χωρίς κανένα αποκλεισμό.
Μάλιστα. Okay. Για να συνοψίσουμε πολύ γρήγορα, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ευτυχώς τα βλέπουμε, γιατί αν δεν τα βλέπουμε, δεν τα διορθώνουμε. Από την άλλη, όμως, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση και προχωράμε. Δεν έχουμε φτάσει, αλλά προχωράμε. Έχουμε δρόμο ακόμη. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ εύχομαι το καλύτερο. Είστε πράγματι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που οφείλουν να δείχνουν τον δρόμο και το κάνουν μέχρι στιγμής. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό κουράγιο σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.